εκπαίδευση και κοινωνία. Η Ευρώπη έχει προοπτικές, πάει αντίθετα. Η Ευρώπη, όπως και οι άλλοι Ήπειροι, ζουν σήμερα στους ρυθμούς της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, δηλαδή της ψηφιακής εποχής. Τα πράγματα αλλάζουν με τρομερή ταχύτητα στην εργασία, δηλαδή στον τρόπο που δουλεύουμε, στον τρόπο που γίνονται οι επιχειρήσεις, στην παγκοσμιοποίηση των επιχειρήσεων. Αλλάζει η αγορά εργασίας όπως την ξέραμε, με επιπτώσεις και στα νέα παιδιά που δεν βρίσκουν εύκολα δουλειά και στις μεγαλύτερες ηλικίες που χάνουν τις δουλειές τους. Η απάντηση σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα, πάνω απ' όλα, είναι η αλλαγή στο εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο πρέπει να μπει στην ψηφιακή εποχή και το οποίο δεν αφορά πια μόνο τα παιδιά, αλλά αφορά και όλους εμάς που πρέπει συνεχώς να εκπαιδευόμαστε. Βλέπετε τι γίνεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι λοιπόν σημαντικό η Ευρώπη συνολικά και όχι κάθε χώρα μόνη της, γιατί πρέπει να πω ότι η Ελλάδα είναι 27η στις 28 χώρες στην ψηφιακή εποχή, σύμφωνα με τον περσινό δείκτη που ήρθε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη λοιπόν συνολικά οφείλει και μάλιστα εν ώψη των ευρωεκλογών να δώσουν οι προοδευτικές δυνάμεις μία μάχη για να έρθει η εκπαίδευση και η καινοτομία στο κέντρο των επιλογών και των